Νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών εξελέγει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Συγκινημένος λίγα λεπτά μετά την εκλογή του εμφανίστηκε στην ΕΡΤ. Και είναι πραγματικά τιμή μου που βρίσκομαι μαζί σας λίγα λεπτά μετά την ομόφωνη εκλογή μου από τους Περιφερειάρχες και τους Δημάρχους ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών μελών. Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή για μένα, το αντιλαμβάνεστε. Είναι μεγάλη ευθύνη. Αλλά και ταυτόχρονα θεωρώ ότι είναι και μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα μας. Με την εκλογή αυτή, ο κ. Τζιτζικώστας είναι ο πρώτος Έλληνας που καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στα 26 χρόνια από την ίδρυσή της, διαδεχόμενος τον Βέλγο Καρλ Χάιντ Λάμπερτς. Η υποψηφιότητα του κ. Τζιτζικώστα υποστηρίχθηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών μετά την πολιτική συμφωνία τους για τις προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθηθούν στη νέα θητεία του οργανισμού. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η εκλογή του κ. Τζιτζικώστα έγινε διαβοής και με παραπεταμένα χειροκροτήματα. Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε με έμφαση ότι θα εργαστεί για το καλό της χώρας. Ποτέ δεν λειτουργήσα, και το ξέρετε καλά, με αυτή τη λογική του βιογραφικού. Mm-hmm. Πάντα όταν έπαιρνα μια απόφαση να διεκδικήσω ένα ρόλο, το έκανα γιατί πίστευα ότι μπορώ να βοηθήσω. Και πράγματι σήμερα, στην κρίσιμη συγκυρία που βρισκόμαστε στην Ελλάδα, με όλα τα θέματα μας που έχουμε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας Έλληνας στο τιμόνι ενός από τα επίσημα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Επιτροπή των Περιφερειών mm-hmm. είναι ένα επίσημο θεσμικό όργανο mm-hmm. που έχει λόγο, έχει ρόλο, συμμετέχει στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα λοιπόν περνάνε από μας τα νομοθετήματα τα οποία τελικά φτάνουν να επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών σε όλη την Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και έχοντας την εμπειρία, έχοντας υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση 10 χρόνια πια στην Κεντρική Μακεδονία, έρχομαι εδώ για να δώσω όχι μόνο στο θεσμό των περιφερειών και των δήμων που πρέπει να ενδυναμωθούν και στη συζήτηση που ανοίγει για το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να έχουν ένα ρόλο πρωταγωνιστικό, να, γιατί ακριβώς είναι οι θεσμοί που βρίσκονται εγκύτερα στους πολίτες, αλλά είμαι και εδώ για τη χώρα μου. Για επιβράβευση της εργασίας του κυρίου Τζιτζικώστα μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Πυρόπουλος. Όλοι οι Σεραίοι, όλοι τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να είναι χαρούμενοι σήμερα. Mm-hmm. Είναι η μέρα που όλοι πιστεύω ότι το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι κάποιοι άνθρωποι όταν εργάζονται επιβραβεύονται.